Κανένα στοιχείο αγοραπολισίας των ναρκωτικών δεν υπάρχει, υποστήριξαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι που έπεσαν στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου με ποσότητες χασίς, χωρισμένες σε δόσεις και ένα πρωτοφανή αριθμό από έτοιμα τσιγαριλίκια. Η μεταχείριση που έτυχαν της δικονομικής ήταν λίγο... Οι δύο συγκατηγορούμενοι ανέκρουσαν πρίμνα και σήμερα ισχυρίστηκαν ότι τα ναρκωτικά ήταν για δική τους χρήση, παρά τις ποσότητες, τις συσκευασίες αλλά και τη ζυγαριά που βρέθηκε στη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείται ο 48χρονος δράστης όταν έπεσε στα χέρια των αστυνομικών. Είναι μια κλασική περίπτωση όπου δύο φύγοι, καθαρά για εφορικούς σκοπούς, προμηθεύτηκαν από κοινού την επίμαχη ποσότητα για ιδία αποκλειστική χρήση. Υπάρχει ζυγαριά ακριβίας. Η ζυγαριά ακριβίας ήταν ξεκάθαρα για να μην υπερβούνε το όριο της ημερήσιας χρήσης. Ο 46χρονος από τα Ανόγια που βρισκόταν σε κλειό αστυνομικών των ειδικών δυνάμεων και της δίωξης ναρκωτικών, όσο μετέφερε το φορτίο από το πατρικό του σε διαμέρισμα στην πόλη του Ηρακλείου, οδηγήθηκε το μεσημέρι στη φυλακή. Ωστόσο, για το 48χρονο υγειονομικό προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Ο άνθρωπος αυτός είχε και ιδιαίτερα προβλήματα πέρα το ότι είναι... Έχει δημόσιο υπάλληλο, έχει και άλλα σοβαρά προβλήματα στο σπίτι του. Έχει ένα καρκινοπαθή πατέρα και μια αδελφή η οποία, ας πούμε, έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Οι συνηγοροί του, επικαλούμενοι σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ζήτησαν να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Μετά τη διαφωνία των αρχών, ο 48χρονος βρίσκεται πλέον σε κατοίκον περιορισμό, μέχρι το θέμα να λυθεί στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συγκληθεί την ερχόμενη εβδομάδα.